Είναι η πρωτομαγιά, το ορόσημο της εργατικής τάξης. Είναι η μέρα που σηματοδοτεί τους αγώνες. Και ξέρετε, η πρωτομαγιά και ο εορτασμός δεν πρέπει να μένει επαιτειακά και σαν μνημόσυνο. Είναι η μέρα διεκδίκησης, είναι η μέρα ανατροπής. Είναι η μέρα που η εργατική τάξη προχωράει μπροστά, αφού αξιοποιήσει και κριτικάρει, φιλτράρει ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν, αναλογίζεται τα χτυπήματα που δέχεται και προχωράει μπροστά. Είναι μέρα αναστοχασμού, είναι η μέρα διεκδίκησης. Ποια είναι τα δεδομένα λοιπόν της εργατικής τάξης στην εποχή που ζούμε, κύριε Κατενή? Μετά από 12 χρόνια κρίσης μνημονιακής, μετά από 2 χρόνια πανδημίας και με έναν πόλεμο που αυτή τη στιγμή απειλεί παγκόσμια τον πλανήτη με επισιτιστική κρίση, με έναν πληθωρισμό που εκτιμάται ότι μεσοσταθμικά στο τέλος του χρόνου θα είναι στο 12%, η εργατική τάξη στην Ελλάδα βρίσκεται στο ναδύρ σημείο και διεκδικεί αξιοπρέπεια και να ξαναζήσει. Όλα αυτά που έχουμε υποστεί και αυτά που έρχονται, οι αλλαγές, ξέρετε, είναι ραγδαίες και δύσκολες μπορεί να τις παρακολουθήσεις. Αλλά όλα αυτά δεν οφείλονται σε καιρικά φαινόμενα, οφείλονται στις εφαρμοζόμενες νεοφιλελεύθερες αιμονές και στις επιλογές της κυβέρνησης. Δυστυχώς, από την αύξηση, την υποτιθέμενη αύξηση του κατώτατου μισθού μέχρι τη διάλυση του ΣΕΠΕ, τη διάλυση του ΟΑΕΔ, είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Δυστυχώς, γίναν όλα ραγδαία, ερήμην της εργατικής τάξης και καλούμαστε να τα ανατρέψουμε. Είναι μια ζωφερή πραγματικότητα που η εργατική τάξη και ο συνδικαλισμός δεν μένει αδιάφορος. Προχωράμε και διεκδικούμε την ανατροπή τους. Ποιοι συμμετέχουν στη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση και τι θα ισχύσει για αύριο Δευτέρα, οπότε έχει μεταφερθεί ο εορτασμός. Έχει μεταφερθεί ο εορτασμός για αύριο. Μάλλον όχι, έχει μεταφερθεί αργία ο εορτασμός. Ναι. Δεν μεταφέρεται. Είναι την πρωτομαγιά, γιατί είπαμε είναι ορόσημο. Όσοι δουλέψουν αύριο θα αμυφθούν με 75% με την προσάυξηση, γιατί είναι χαρακτηρισμένη αργία. Αργία και για τον ιδιωτικό και για τον δημόσιο τομέα. Και για τον ιδιωτικό και για τον δημόσιο τομέα. Εργάζονται μόνο οι επιχειρήσεις που λειτουργούν και Σάββατα και Κυριακές, αυτές που έχουμε χαρακτηρίσει συνεχούς ροής. Στη σημερινή κινητοποίηση ποιοι συμμετέχουν? Είναι ανοιχτό κάλεσμα, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν έρχεται, δεν υπάρχει προσέλευση. Παρ' όλα αυτά εμείς δεν αποκαρδιωνόμαστε, εμείς προχωράμε μπροστά. Και ξέρετε, εδώ αξίζει να πούμε ένα παλιό ρητό, η εκκλησία να είναι ανοιχτή και όποιος θέλει μπαίνει, ανάβει κερί. Εμείς θα είμαστε εδώ, θα καλούμε τον κόσμο σε επαγρύπνηση και σε αγώνες και όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Αν και σήμερα, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, έπρεπε να ήταν όλοι εδώ. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα για την τέση της Πρωτομαγιάς. Αυτό που ήθελα να πω σε συνέχεια με αυτά που είπε ο Πρόεδρος είναι ότι ναι, μεν δεν έχει πολύ κόσμο το κάλεσμα. Από την άλλη, βέβαια, αν είναι για να χαίρεται ο κόσμος, δηλαδή να έχει πάει κάπου αυτή τη στιγμή και να περνάει καλά, για μας είναι για μας χαρά. Γιατί με όλα αυτά που ζουν σε καθημερινή βάση, με την ακρίβεια, τον πληθωρισμό να φτάσει στο τέλος του έτους στο 12%, δεν περνάει καλά ο κόσμος. Ο δικός μας ρόλος είναι η συσπήρωση, να δείξουμε σε όλους ότι είναι μονόδρομος ο αγώνας, δεν υπάρχει άλλη λύση. Γιατί στο τέλος της ημέρας έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν ότι όποιος δεν μοιράζει την πάλη θα μοιράσει την ήττα. Αναπόφευκτα. Να πω ζήτω εργατική μοτοπαγιά, του χρόνου να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί και να έχουμε καταφέρει τους στόχους μας και εμείς σαν συνδικαλιστές να πετύχουμε το βασικότερο από όλους που είναι η συσπήρωση και κυρίως της νεολαίας. Γιατί σας το λέω, ο νέος κόσμος δεν έχει γνώση συνδικαλιστική. Το κομμάτι δικό μας είναι πολύ σημαντικό ως προς την εκπαίδευση των νέων στο συνδικαλιστικό κομμάτι. Δεν ξέρει τι θα πει 8ωρο, γιατί δεν του μάθανε ποτέ. Και θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι ειδικά είναι το σημαντικότερο στον αγώνα που έχουμε σαν συνδικαλιστές. Ζήτω η εργατική μοτομαγιά, να είμαστε καλά και να έχουμε δύναμη για αγώνες.